Θέλω να πάμε και στην πρεμιέρα του Νίκο Μουτσινά. Έχω να πω πάρα πολλά. Θα τα πω στη συνέχεια σιγά σιγά για την πρεμιέρα, για την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, η έβδομη, είναι η έβδομη, έτσι! Την είδα και απογοητεύτηκα εκτρά. Νομίζω ότι ήταν τραγωδία. Δεν ρίχνω την ευθύνη στον Νίκο. Ο Νίκος είναι ένα ταλαντούχο παιδί. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά στην παραγωγή. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο χειρότερο πράγμα έχω δει στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια και από συντονισμό και από... Καλά, πού το είδαν αυτό το στούντιο που μας είπαν ότι είναι το πιο τέλειο πλατό στην Οικουμένη. Ήταν μια τραγωδία και ντροπή. Νομίζω ότι έπρεπε να κάτσει λίγο παραπάνω να ξεκουραστεί, λίγο έκατσε. Είχε φοβερό άγχος, φανόνταν ο άνθρωπος, δεν του πήγαινε, δεν του έβγαινε. Πέταγε και ο ίδιος ως πόντες για την εταιρεία παραγωγή. Θάζει. Ναι. Θα φύγω λίγο. Όπως βλέπετε, φεύγω από την κανονική ροή του προγράμματος. Δώστε ένα νταντάν. Ευχαριστούμε την Parking Well. Ναι, εντάξει, λογικό είναι να έτσι πετάξει. Ξέρεις, φαντάζομαι ότι καταλάβαινε μέσα του, γιατί είναι έξυπνος και ξέρει από την τηλεόραση. Καταλάβαινε ότι αυτό που κάνει είναι σαχλό. Ήτανε απίστευτο. Ασυντόνιστο τελείως, δεν ξέρω. Οι άνθρωποι βάλαν κάτω μια σκαλέτα, την είδαν και είπανε «Αου, πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα». Ήμουν άναυδη με το χάλι που βλέπα. Ήταν μεταξύ και αυτές εκείνες οι καημένες ειδόλες, οι τραγουδίστριες, ένα φτωχικό πράγμα. Δηλαδή, μας παραμύθιασαν ότι πρόκειται περί υπερπαραγωγής και τέτοια. Τη βλέπουμε τηλεόραση 45 χρόνια, καταλαβαίνω, αλλά δεν περίμενα εδώ αυτό το χάλι. Και αυτή την ανοργανωσιά η οποία έκανε μπαμ και προσπαθούσε ο Δόλιος να το σώσει με διάφορα αστιάκια, με διάφορα που σας λέω είναι ικανός αυτό, δεν το αμφισβητώ καθόλου. Αλλά δεν σωζόταν αυτό το πράγμα, τίποτα. Θα συμφωνούσατε με την έκφραση που είπαν πολλοί ότι ήταν σαν να βλέπουμε ξαναζεσταμένο φαγητό? Όχι, νομίζω ότι το προηγούμενο ήταν πολύ καλύτερο. Όταν κάτι βγαίνει, κάνει πρεμιέρα, εντάξει, κρατάς και ένα μικρό καλάθι. Αλλά εδώ δεν μπορούσα να κρατήσει μικρό καλάθι. Ήταν η προσμονή που δημιούργησε ο περίγυρος, η οποία νόμιζε ότι θα κάνει και θα δει το σόου του. Δηλαδή, ξέρω εγώ σκεφτόμουν χθες το βράδυ, λέω, λες να νομίζει ότι μπορεί να είναι ο Γιώργος Μαρίνος. Δεν του έχει περάσει στο μυαλό τέτοια ασυναρτησία. Δεν φαντάζομαι. Δεν τον κόβω, είναι έξυπνο παιδί. Είμαι εδώ και θα περάσω τρελά γιατί I'm part of love. Αναφερόταν η αλήθεια είναι πολύ συχνά στις διακοπές του, στο διάστημα που έκατσε. Θα έλεγε κάποιος ότι ήταν λίγο παραπάνω αυτοαναφορικός. Ήταν πολύ παραπάνω αυτοαναφορικός, προφανώς γιατί δεν είχαν ετοιμάσει θέματα να βγάλουν. Δηλαδή στην πρώτη σου εκπομπή βγάζεις τον Κωνσταντίνο Βασάλο, ο οποίος δεν έχω τίποτα με το παλικάρι. Αλλά φαντάζομαι ότι σε ένα σόου που το λες φαντασμαγορικό, το Κάστορ Ράνς, θα έχεις κάποιους καλεσμένους. Περιμένατε κάτι πιο grande? Δεν είναι. Δεν είναι. Τι πιστεύετε ότι λείπει από αυτή την εκπομπή άρα? Αυτό θα πρέπει να κάτσει να το σκεφτεί η ομάδα παραγωγής της εκπομπής. Να δούνε κυρίως πού ο Νίκος υπερτερεί, σε ποια θέματα. Στην συνέντευξη δεν είναι καλός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι έτσι. Γιατί όταν διαπιστώσεις ότι τα πράγματα σου πάνε στραβά, στραβώνει όλο το κλίμα. Είναι κάποια κομμάτια που και μπορεί να κάνει, γιατί σας είπα, είναι και έξυπνος και έχει αποδείξει ότι το αξίζει να είναι στην τηλεόραση. Εντάξει, λοιπόν, είναι η άποψη τη Ντέπη Γκολεμά, θα το συζητήσουμε. Να πω καταρχά ότι όσον αφορά, παιδί μου, γιατί όλοι είδαμε την πρεμιέρα, το πλατό και την εικόνα και αυτό που μα παρουσιάστηκε ω οπτικό προϊόν, η άποψη δική μου, αν ξέρει, εντάξει, το πλατό που έσταζε, ήταν OK για μένα, έτσι. Το περιεχόμενο όμω έμπαζε από παντού. Όχι το ταβάνι του στούντιο. Δική μου άποψη είναι αυτή. Τι άλλο να έχει δηλαδή το πλατό? Να βγαίνανε από πάνω, να κατεβαίνανε. Όχι, εγώ στο πάω συγκριτικά με το περιεχόμενο. Συγκριτικά με αυτό. Αν δεις σίγουρα ότι το περιεχόμενο είχε πολλά κενά και πολλά πράγματα που εγώ τα εντοπίζω ως λάθη, δεν θα μείνει στο ταβάνι. Το περιεχόμενο ήταν σίγουρα, και συμφωνώ μαζί σου, το μεγαλύτερο πρόβλημα της πρεμιέρας του Νίκου Μουτσινά, κατά την άποψή μου. Θεωρώ ότι πέρα ότι ήταν υπερβολικά αυτοαναφορικό, ακόμα και ο Κωνσταντίνος Βασάλος που σχολίασε την Ντέπη Γκολεμά, εγώ δεν θεωρώ ότι δεν είναι καλός καλεσμένος. Απλά
απλά ήρθε γιατί είχαν πει ότι του έχει κάνει πρόταση. Δηλαδή, ακόμα και ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο λόγος που βρέθηκε εκεί είναι λόγω της πρότασης στον Νίκο Μουτσινά. Όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σχεδόν από την αρχή μέχρι το τέλος, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ήταν γύρω από τον Νίκο Μουτσινά. Εμένα αυτό, μου έλειψε ο Νίκος Μουτσινάς με την αυταναφορικότητα. Να σχολιάζει άλλους. Αυτό που κάνει τόσο καιρό και δεν τόσο το θέλαμε καλά. Λίγο όμως, ενώ και αυτό του Νίκου έλειπε πάρα πολύ καιρό. Περιμέναμε λίγο να όχι, μάθουμε. Δεν το ήθελα εγώ, Ελένη μου. Ήθελα να ακούσω, ναι, να ακούσω λίγο γιατί, για το τι έλειπε, αλλά όχι όλες τις ώρες. Όταν περιμέναμε, και είναι αυτό που είπε και η Ντέπη, έχουμε τόσο υψηλές προσδοκίες, γιατί περιμέναμε τόσα πολλά και βλέπουμε κάτι απροετοίμαστο. Γιατί η αυτοαναφορικότητα, όπως λέει και την Πεγκολεμά, σου λέει ότι δεν είχε θέματα, δεν είχε δουλευτεί και υπήρχε αυτοαναφορικότητα. Δεν είχε προετοιμαστεί. Δηλαδή γίνανε και τρεις φορές, δύο φορές οι αναβολές. Συγγνώμη, αλλά θα διαφωνήσω καθέτος και οριζοντίως με την αγαπημένη μου κατά τα άλλα Ντέπη Κολεμά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή απέναντι στο προϊόν του Νίκου Μουτσινά. Δεν είναι ότι χειρότερο έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση. Μην τρελαθούμε. Καταλαβαίνω ότι όταν έχεις μεγάλες προσδοκίες και όταν περιμένεις πώς και πώς ένα αγαπημένος παρουσιαστής να γυρίσει στη βραδινή ζώνη όπου τον έχουν κράξει και στο παρελθόν για τη βραδινή ζώνη, καταλαβαίνω ότι ο πύχης ανεβαίνει, αλλά δεν ήταν ότι χειρότερο έχουμε δει. Ναι, απλά επειδή ακριβώς είπε τη σωστή λέξη. Όταν έχεις υψηλές προσδοκίες για κάτι. Και όταν περιμένεις ένα προϊόν τρεις μήνες να το δεις και υπάρχει τέτοια μεγάλη προετοιμασία και έχεις αυτές τις ψηλές προσδοκίες, γι' αυτό το λόγο και υπερβάλλει η Ντέπη Κολεμά, καθυστερήσει... λέγοντας το χειρότερο, γιατί περιμέναμε να δούμε τον καλύτερο Νίκο Μουτσινά. Δεν περίμενε στη χρυσή τηλεόραση να δεις πράγματα. Είμαστε στον αέρα τρεις μήνες. Εγώ περίμενα να δω αποσπάσματα που είχα και εγώ στο μυαλό μου ότι θα τα έπαιζα αν ήμουν στη θέση του, για να ακούσω το δικό του σχόλιο. Όχι, θα σου απαντήσω. Και ακόμα και εκεί με τη Ματούλα Ζαμάνη, αυτό που είπε, εμένα δεν μου φάνηκε ω ένα σχόλιο. Τα έβαλε με την Άρια Καλύβα. Να απαντήσω. Και... Ωραία. Αν έπαιζε πράγματα τα οποία είχαμε παίξει εμείς τρεις εβδομάδες πριν, θα λέγαμε: α, παίζει πάρα πολύ παλιό υλικό. Και δεν το συγκέντρωσε τέτοιο. Έπαιξε μία εβδομάδα. Έπαιξε εβδομάδες... καινούριο υλικό. Συγγνώμη. Όχι, δεν έπαιξε καινούριο. Αν έπαιζε συνέχεια μόνο παλιό και είχε πολύ περισσότερο, θα λέγαμε: α, γιατί. Όχι, δεν θα το μετά λέγαμε, Μέρη. Τρεις φορές πήγε να ξεκινήσει, δεν ξεκίνησε το έτσι. Σκεφτεί ότι μπορεί να είχε καλεσμένους και ανθρώπους που ήθελε να φέρει στο πλατό. Αλλά δεν μου σου άρεσε εσένα η πρεμιέρα συγκεκριμένη. Εγώ δεν θεωρώ ότι. Είχα και εγώ περισσότερες προσδοκίες, αλλά δεν θεωρώ όταν τόσο χάλι είναι, παιδιά, όσο λέτε όλοι. Το κομμάτι το πολιτικό, εμένα μου κλώτησε πάρα πολύ. Τι σου κλώτησε, περίμενα, τρελαθεί. Ρε παιδιά, περίμενα να δω στο stand-up λίγο χαρά, λίγο να ακούσω πράγματα. Είδα επί 5 λεπτά ένα τραγούδι το οποίο μίλαγε για πολιτικά, για την τιμή της φέτας, για το πόσο ο Πρωθυπουργός έχει αφήσει τη χώρα να είναι έρμεο. Δηλαδή στο stand-up. Μου κλώτησε πάρα πολύ. Μισό λεπτό, όταν μετά ήρθε ο Στέφανος Κασελάκης, που είναι ένας καλεσμένος ακριβοθόρητος, δεν ακούσαμε τίποτα καινούριο. Και άκουγα το. Ρε παιδί μου, είναι αυτός που είναι, θέλω να πω. Μέρη, okay. Σου λέει ότι έχεις ένα πολιτικό πρόσωπο και ενώ στην αρχή κάνεις σχόλιο πολιτικό, δεν έχεις άποψη. Και τον ακούω να λέει ότι δεν έχω ιδέα από πολιτική. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Άρα πώς κάνεις stand-up λοιπόν τότε πριν.